το φοβουμένο Κύριον ούκ απαντήσει κακόν, αλλά εν πειρασμό και πάλι να εξελείται. Δηλαδή η απόδοση. Εκείνος που φοβείται τον Κύριον δεν θα τον βρει το κακόν, και αν ποτέ έλθει σε πειρασμό, και από εκεί θα τον απαλλάξει ο Κύριος. Εδώ είναι μια παρηγορία ο στίχος αυτός για καθέναν ο οποίος εργάζεται το αγαθόν. Τι έχει να φοβηθεί? Εδώ ακόμη μια πτυχή από τα αγαθά που απορρέουν από τον φόβο του Κυρίου. Και βέβαια μακάριος όποιος έχει τον φόβο του Κυρίου. Αυτόν τον οποίον φοβούνται οι άνθρωποι. Είναι υγιής ο φόβος του Κυρίου. Δεν ομιλεί περί του νοσηρού εκείνου φόβου που μιλούν οι ψυχίατροι. Είναι ο υγιής φόβος. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμωδός ότι ο φόβος του Κυρίου αγνός, δηλαδή καθαρός, δεν έχει ελαττήρια νοσηρά. Και πρέπει να καλλιεργούμε τέτοιες περιπτώσεις για να το καταλάβετε. Αν πείτε στα παιδιά σας ότι είναι νύχτα και τώρα μα θα βγει έξω, είναι ο μπαμπούλας απ' έξω, του εισάγεται, ξέρετε τι, των νοσηρών φόβων. Αν πείτε στο παιδί σας, παιδί μου μη κάνεις αυτήν την αμαρτία γιατί σε βλέπει ο Θεός, αυτός είναι ο υγιής φόβος, ο αγνός, όπως λέει η Γραφή, φόβος του Κυρίου. Δύο λοιπόν είναι οι λόγοι που μπορούν να δικαιολογήσουν αυτό το χωρίον που σας διάβασα, που ο φοβούμενος των Κύριων δεν έχει να συναπαντήσει το κακόν. Ο πρώτος λόγος, ως φοβούμενος των Κύριων, τηρεί τις εντολές του Θεού και συνεπώς δεν δύναται να προκαλέσει κακόν. Πώς να προκαλέσει κακόν αφού τηρεί τις εντολές του Θεού? Λέγει ο παροιμιαστής, ουκ αρέσει το δικαίο ουδέν άδικον, στο 12ο κεφάλαιο των Παροιμιών, ότι δεν αρέσει, λέγει, στον ευσεβή άνθρωπο τίποτε το άδικον. Πώς θα κάνει λοιπόν το κακόν? Πώς θα αδικήσει άμα δεν κάνει τίποτε? Γιατί να φοβάται? Φοβάται μόνο το Θεό να μην κάνει το κακόν. Και ο δεύτερος λόγος, αγαπητοί μου, ότι ο φοβούμενος των Κύριων είναι κάτω από την προστασία του Θεού. Αλλά κι αν από πειρασμό βρεθεί κάποτε σε μια δύσκολη θέση, από έναν πειρασμό είτε προσωπικών είτε συλλογικών πειρασμών, δηλαδή για μια στιγμή να βρεθεί ολόκληρος ο δήμος, ολόκληρη η πόλη να βρεθεί σε έναν πειρασμό, ολόκληρη η πολιτεία, τότε ο Κύριος και πάλι εξελείται και πάλι θα ελευθερώσει, πάλι θα βοηθήσει τον άνθρωπο, τον ευσεβή, το δικό του. Όσοι έχουν βιώσει αυτές τις καταστάσεις, αγαπητοί, έχουν πολλά να διηγούνται, πως ο Θεός τους φύλαξε και σε καιρό ειρήνης και σε καιρό πολέμου και σε καιρό αυθονίας και σε καιρό πείνας. Ο Θεός γνωρίζει το δικό του το λαό, και όποιες συνθήκες δύσκολες, άσχημες, κακές και αν επικρατούν, μπορούν να επικρατούν, αλλά τον δικό του άνθρωπο ο Θεός τον περισσώσει. Αυτή είναι η αλήθεια, και είναι αλήθεια και το έχουμε ζήσει. Όσοι έχουν κάποια ηλικία και περάσαμε δεινά και δεινά ό,τι περάσαμε, εθνικής φύσεως και τα λοιπά και τα λοιπά, νομίζω ότι έχουμε τον λόγον να πούμε ναι, πράγματι ο Κύριος φροντίζει. Σας έχω πει μια παλιά ιστορία, τώρα τη θυμήθηκα, δεν πειράζει να την ξαναπώ, από πολλά χρόνια πίσω. Ήταν εκείνες οι δύσκολες μέρες που σε ένα χωριό της Λαρίσης, του νομού Λαρίσης, είχαν μαζέψει κάποιους εκεί ανθρώπους από το χωριό για να τους τουφεκίσουν.
ήταν οι αντάρτες. Πήραν και έναν άνθρωπο ο οποίος ο ίδιος μου το διηγήθηκε αυτό, ο ίδιος. Μπήκαν στη γραμμή και ετοιμάζονται να τους το φυκίσουν. Τώρα το αιτιολογήθηκαν, είσαστε προδότες, συνεργάτες με τους Γερμανούς, εκείνα τα γνωστά και τα όποια, μην τα θυμόμαστε καλύτερα. Λοιπόν, ένας από αυτούς πηγαίνει και βρίσκει κάποιον που ήταν στοιχημένοι για το φέτισμα. Του λέει, έλα εδώ, σε θέλω. Τον έβγαλα από την γραμμή. Του λέει, ξέρεις ποιος είμαι, με γνωρίζεις? Όχι, δεν σε γνωρίζω. Πριν από κάποιο καιρό που έπεσε πείνα, πέρασα έξω από το περιβόλι σου και σου είπα, δώσου μια ντομάτα γιατί πεθάνω από την πείνα. Και μου έδωσες και έφαγα. Λοιπόν, θυμάμαι την ευεργεσία. Βγες έξω, δεν θα το φεκιστείς. Και μου το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος. Αγαπητοί μου, ακόμη μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα να σταθεί ο άνθρωπος, ο Θεός ξέρει να απαλλάσσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Το θέμα μόνο είναι, και που ενδιαφέρει, κατά πόσο ανήκομαι στο λαό του Θεού. Είμαι στο λαό του Θεού? Ανήκω στο λαό του Θεού ή νομίζω ότι ανήκω? Μπορούμε να παραβάλλουμε από αγιασμένα πρόσωπα που έχουμε βέβαια την τεκμηρίωση από την Αγία Γραφή. Είδατε, ο Δανιήλ ερήφθη στο λάκκο των Λεόντων από φθόνο κάποιον άλλον εκεί, Βαβυλωνίων, και είχαν αφήσει τα λεοντάρια πεινασμένα για να τον κατασπαράξουν τον Δανιήλ. Και τα λεοντάρια ήταν, λέει, σαν πρόβατα, και ο Δανιήλ ήταν σαν ποιμή, το λέει ένα τροπαριό του στη γιορτή του, ήταν σαν ποιμήν προβάτων. Οπότε φάνηκε κάποιος που τον έστειλε ο Θεός, τον έστειλε κατά έναν θαυματουργικό τρόπο. Τον άρπαξε, λέει, από τα μαλλιά αυτόν τον κάποιο, πήγε στο χωράφι του να δώσει φαΐ στους εργάτες του. Του λέει, αυτό το φαΐ πήγαινε έτσι στον Δανιήλ. Πού είναι ο Δανιήλ? Δεν ξέρω, λέει, κανέναν Δανιήλ. Είναι στη Βαβυλώνα. Δεν έχω πάει ποτέ στη Βαβυλώνα. Και τον αρπάζει από εδώ, από την τούφα από εδώ, και τον έβαλε πάνω από το λάκκο των Λεόντων. Και του λέει, ήταν άγγελος, ρίξε το φαΐ μέσα. Θα το πάρει ο Δανιήλ. Και έφαγε ο Δανιήλ. Διότι και αυτός ήταν μυστικός και τα λεοντάρια μυστικά. Όταν τον έβγαλε από εκεί, τον έβγαλε ο Βαβυλώνιος, ο βασιλιάς, ότι πήγε να τον κλάψει. Γιατί, Δανιήλ, Δανιήλ, που είσαι εδώ, είμαι. Ζεις? Ναι, ζω. Και τον έβγαλε έξω. Και τότε, όταν έριξαν, αγαπητοί μου, τους οικοφάντες του μέσα στο λάκκο των Λεόντων, τότε τα λεοντάρια τους κατασπάραξαν κυριολεκτικά. Ο Θεός φυλάτη. Οι τρεις παιδες είναι αυτά χτυπητά παραδείγματα μέσα στο καμίνι. Λέει πάλι ο βασιλιάς ο Βαβυλώνιος, εγώ έριξα τρεις, εγώ βλέπω ότι είναι τέσσερις, και η μορφή του τετάρτου είναι ως μορφή αγγέλου. Ποιος είναι αυτός και γιατί δεν καίγονται? Ποιος ήταν? Ήταν ο Θεός Λόγος πρώτης ενανθρωπίσεώς του. Τι μεγαλειώδες αυτό. Συγκλονιστικό. Ο Θεός Λόγος πρώτης ενανθρωπίσεώς του. Και τότε ο βασιλιάς διέταξε να τους βάλουν από το καμίνι. Δεν κάηκαν, λέει, παρά μόνο τα σκοινιά αυτά που τους είχαν δεμένους, τίποτα άλλο. Ούτε από τα μαλλιά τους, ούτε από το ρούχα τους, δεν κάηκε τίποτα. Αυτά θα μου πείτε γίνονται σήμερα? Ο Θεός έδωσε τέτοια έντονα παραδείγματα ώστε να πάρουμε εμείς τον παραδειγματισμό ότι ο Θεός ξέρει να γλιτώνει τον δικό του άνθρωπο. Πώς, δικό του θέμα. Πώς ο Λος Πέτρος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου στη φυλακή, την άλλη μέρα θα τον πάρει ο Ηρώδης για να τον παραδώσει σε θάνατο, για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των, τι να πει κανείς, των Εβραίων, τα αιτήματα. Και το πρωί
όχι το πρωί, κάποια ώρα. Άγγελος ελευθέρωσε τον Πέτρο. Πέρασα, λέει, πρώτη και δευτέρα φυλακή, πόρτα από εδώ, πόρτα από εκεί, στην εσωτάτη φυλακή. Και τα πόδια του και τα χέρια του ήταν περασμένα στο ξύλο όργανων βασανιστικών, να μιλήσω πιο πολλά. Αλυσίδες όλα πέσανε. Και του λέει ο άγγελος, βάλε τα σανδαλιά σου και έλα μαζί μου. Πέρασαν ένα δρόμο, δεύτερο δρόμο, τρίτον, ξαφανίστηκε ο άγγελος. Ας το πω εγώ, δεν το λέει η Αγία Γραφή αυτό, συμπιώνταν ο Απόστολος Πέτρος για να πονέσει. Είναι εκείνο που το κάνουμε για να αισθανθούμε την πραγματικότητα ότι δεν ονειρεύεται. Κατάλαβε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, έστειλε ο Θεός τον αγγελό του να με γλιτώσει. Και όταν έφτασε στο σπίτι που γινόταν η προσευχή, εκτενής προσευχή υπέρ του Πέτρου, τότε επήγε, έπηρε τριούλα η Ρόδη, και λέει, δεν άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε, μου λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αυτή από τη χαρά της δεν του άνοιξε και πάει στη σύναξη μέσα και λέει, ο Πέτρος χτυπάει την πόρτα απ' έξω. Ποιος Πέτρος, του λένε. Της λένε, είναι στη φυλακή ο Πέτρος. Ο Πέτρος είναι. Α, θα είναι, λέει, το πνεύμα του ή ο άγγελός του. Εν τω μεταξύ ο Απόστολος Πέτρος, χαριτωμένη αυτή η σκηνή στην περιγραφή της, συνέχισε να χτυπάει την πόρτα. Αλλά έπρεπε ταυτοχρόνως να μην πάρουν είδηση και οι γείτονες και καταγγείλουν το γεγονός. Μπήκε μέσα, χάρηκαν, τους είπε να σωπάσουν, και πριν ξημερώσει ο Απόστολος Πέτρος έφυγε από το Ιεροσόλυμα για να πάει σε όλο τόπο. Για το Θεό δεν αδυνατεί τίποτα. Μα είναι δυνατόν, βεβαίως, ο Θεός, αν κρίνει να μη σωθώ, έκρινε η αγάπη του να μη σωθώ. Ένα μόνο, να ανήκω εις τον λαόν το δικό του.